Με αφορμή το περιστατικό με τον 34χρονο ληστή, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά αστυνομικού. Ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά με τη δουλειά που κάνει η αστυνομία? Θεωρείτε ότι είναι κάνει καλά τη δουλειά της ή χρησιμοποιεί υπέρμετρη βία, ανάλογη? Τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι οι αστυνομικοί είναι ντυμένα τα χέρια τους. Δεν τους αφήνει να πω η ηγεσία μας αυτή τη στιγμή να κάνουν όπως πρέπει τη δουλειά τους. Λείπουμε πάρα πολύ το παιδί που νομίζω έχει πεθάνει, έχω ακούσει. Ναι. Συλληπιτήρια στους συγγενείς του, αλλά και η αστυνομία μας αυτή τη στιγμή ξεκινά να πάει σε κάποιον πόστο με ντυμένα τα χέρια, δηλαδή δεν έχει τα απαιτητά μέτρα που να μπορεί να βγάλει μια υπόθεση στο κανονικό. Και για όλα αυτά φταίει η ηγεσία μας, εγώ πιστεύω. Πώς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να λειτουργεί η αστυνομία? Η λειτουργία θα έπρεπε να λειτουργεί βάσει των νόμων. Οι οποίοι δεν τηρούνται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι ό,τι πουν ή από πάνω που γίνεται. Οι διάφοροι υπουργοί, οι διάφοροι βουλευτές, είναι το μέσον αυτή τη στιγμή. Η αστυνομία απλώς είναι, πιστεύω, έναν όνομα, ότι έχουμε αστυνομία. Δεν φταίει η αστυνομία και τα παιδιά που εργάζονται, φταίει η ηγεσία μας, επαναλαμβάνω. Δηλαδή θεωρείτε ότι άδικα κατά καιρούς βρίσκεται στο επίκεντρο αρνητικών σχόλιων και επικρίσεων η αστυνομία? Βέβαια, είναι άδικο. Είναι άδικο. Δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Και ακόμα μπορώ να πω, δεν γίνεται και καλή εκπαίδευση στους αστυνομικούς. Δηλαδή, να μπορούν να κινηθούν. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή ξεκινούν να πάσει σε σοβαρό επεισόδιο, μπορεί να στείλουν και έναν αστυνομικό και δύο σε υπόθεση που πρέπει να έχει 10 αστυνομικούς. Mm-hmm. Σε έτσι περίπτωση τι γίνεται? Ποιος τούτος φαντάζομαι που ο αστυνομικός που τον χτύπησε ήταν σε άμυνα, ναι, mm-hmm. Μπορούσε να σκοτωθεί εκείνος αν δεν το έκαμνε. Φυσικά και ο άλλος κρίμα ήταν πάλι. Γενικά πιστεύετε ότι η αστυνομία εκτελεί σωστά τα καθήκοντά της? Ορισμένες φορές νομίζω εκτελεί τα. Ξέρω τι να πω. Νομίζω ανταποκρίνεται στον λαό. Μπορεί να έχει λήψεις, έχει υπάρχουν, αλλά... Γενικά είστε ευχαριστημένος από τον τρόπο λειτουργίας των αστυνομικών? Ναι, πρέπει να βοηθούμε και εμείς φυσικά. Πιστεύετε ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα οι αστυνομικοί ή ότι είναι δεμένα τα χέρια τους σε κάποιες περιπτώσεις? Είναι δεμένα τα χέρια τους, γιατί βλέπεις τις... Η κατάσταση που έγινε και με το παιδί του άλλου. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Νομίζω ότι με τούντες, τον καιρό που φτάσαμε με τούντες τέτοιες, πρέπει να λάβουμε παραπάνω τα μέτρα μας. Πιστεύω ότι αν το έκανε για να αμυνθεί, έκαμε καλά. Διότι πώς θα, που τη μια έχουμε παράπονο ότι δεν μας προστατεύουν και που την άλλη κάτι κατηγορούμε τους. Mm-hmm. Αλλά αν το έκανε για να προστατευτεί, εντάξει, μπορούσε όμως να του χτυπήσει κάπου αλλού, αλλά μπορεί να πάει στον τρόμο του να τα έχασε. Γενικά είστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά της η αστυνομία? Γενικά όχι, δεν είμαι ευχαριστημένη. Θέλετε να μας πείτε γιατί? Εμένα έτυχε μου πριν ένα χρόνο να μου κλέψουν τη τσέντα μου από το μαγαζί. Mm-hmm. Δύο ξένες. Επία στην αστυνομία έκανα κατάθεση. Ήξεραν τις ποιες ήταν. Μου είπαν τις επήρεν η κάμερα γιατί κλέψαν και κάπου αλλού. Ήταν γνωστές στην αστυνομία. Είχαν τις φωτογραφίες τους. Περιμένω ακόμα εδώ και ένα χρόνο να μου φέρουν τις φωτογραφίες τους. Για να τις αναγνωρίσω. Περιμένω ακόμα. Σε αυτά δεν δίνουν σημασία. Δεν ξέρω στα πιο σοβαρά. Για την αστυνομία είναι οι κλοπές που γίνονται καθημερινώς στην Κύπρο τώρα, τελευταία, νομίζω δεν δίνουν πολύ σημασία. Τα αφήνουν και τα ξεχνούν ύστερα.